εκταμιευτεί και η δόση. Δηλαδή το ελληνικό, ας πούμε, είναι στο ΣΤΕ για υπογραφή, παραδείγματος χάρη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να επισπευστεί, έγινε τελικά. Το άλλο θέμα με τους πληστηριασμούς, το νομοθετικό πλαίσιο και αυτά που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση για αυτό το κομμάτι, τα έχει κάνει. Τι έγινε μεταξύ Τσακαλού του Ντράγκη, αποκλείεται να μην ρωτήσατε. Δηλαδή, δεν υπάρχει σαν βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν ρώτησα. Εγώ είδα ότι διάβασα όπως διαβάσατε κι εσείς στο ηλεκτρονικό. Δηλαδή. Σας μιλάω ειλικρινά. Γιατί. Εντάξει, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν κάποια επιμέρους ζητήματα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα συζήτηση, διάλογος γίνεται. Τι ελέγχθη, δεν μπορώ να ξέρω. Απλώς μίλησε ο Τσακαλώτης και έφυγε ο Ντράγκη από την αίθουσα. Δεν είναι απλώς εντάξει, δεν ήμουν εκεί, δεν ρώτησα και να σας πω αυτό το οποίο ενδιαφέρει. Ό,τι διαβάσατε κι εσείς. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι ότι τα σχόλια και ειδικά και από τον πρόεδρο Σεντένο ήταν πολύ θετικά για την Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό και άλλωστε να πούμε ότι φαίνεται ότι σταδιακά η οικονομία μας ανακάμπτει. Το ζητούμενο βέβαια ποιο είναι. Αυτή η ανάκαμψη και στις επενδύσεις, γιατί είχαμε επιτυχή έκβαση στο κομμάτι των επενδύσεων. Πλησίασε τα 4 δις ξένες επενδύσεις το 2017. Μείωση της ανεργίας, λίγο αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αύξηση των εξαγωγών. Όλα αυτά τα στοιχεία, ταμιακό υπερπλεώνασμα το Γενάρη. Το ζητούμενο σήμερα είναι αυτά τα θετικά οικονομικά στοιχεία να πάνε στην κοινωνία. Έλα. Ακριβώς αυτό που λέτε. Που τι σημαίνει θέσεις εργασίας. Και φαντάζομαι πρώτα ότι για την κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Για κάθε κυβέρνηση αυτό το στοίχημα πρέπει να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί και για να γίνει πολύ ορατό πριν από τις επόμενες εκλογές. Γιατί διαφορετικά δεν έχει. Και να προσθέσω λίγο. Ο κόσμος να το καταλάβει. Ναι, βέβαια πρέπει να το καταλάβει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Και η αγορά άρχισε να κινείται. Και αυτό δεν το λέει η Χαρά η Καφαντάρη, το λένε και οι αρμόδιοι φορείς. Δηλαδή αρχίζει λίγο κάτι να κινείται. Απέχουμε από το ευκταίο και αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι η οικονομία μας σταδιακά να κάμπτει. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Θέσεις εργασίας, ό,τι εργασία και να είναι, παίζω με το συνδετήρα. Λοιπόν, δηλαδή με 300 ευρώ, δηλαδή με 12 ώρες δουλειά. Είχαμε ένα θέμα προηγουμένως. Για την πραγματικότητα. Ναι, είχαμε ένα θέμα προηγουμένως. Ότι στα Μυταλλεία, στο Λαύριο, ναι, ξεκίνησε το 8ωρο. Το ξέρω την ιστορία αυτή, ναι, έτσι λοιπόν, λόγω ειδικότητας κιόλας. Και χρόνια. Ναι. Αυτό το 8ωρο καταστρατηγήθηκε όπως και όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στην Ελλάδα. Δεν διαφωνώ μαζί τα τελευταία σας. Χρόνια. Τα τελευταία μνημονιακά χρόνια και δεν πρέπει να ξεχνάμε, με συγχωρείτε, δεν την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων με εργασία. Την προηγούμενη συγκυβέρνηση. Να μην ξεχνάμε ότι σε μια νύχτα το Φλεβάρι του 2013 ο κατώτερος μισθός έπεσε στα 5,86. Αυτά προσπαθούμε να ανατάξουμε. Είναι μια άλλη κυβέρνηση αυτή, δεν είναι η κυβέρνηση. Βεβαίως. Τότε. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Ναι, εγώ θα σας πω, εγώ δεν υπάρχουν, θέλω να παρουσιάσω. Ναι. Και επειδή εγώ προέρχομαι και από τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Μερτζάνη, εγώ θα σας πω την πραγματικότητα που την αποτυπώνετε κι εσείς. Δεν είναι καλά τα πράγματα στον εργασιακό τομέα. Καταρχάς δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Λοιπόν, είπαμε ότι απέχουμε πάρα πολύ μακριά από το να απέχουμε, έχουμε δουλειά σε αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι το θέμα των συλλογικών συμβάσεων είναι μείζον. Εκτιμώ και υπάρχουν και δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών ότι από Σεπτέμβριο, όταν βγούμε από τις συμφωνίες, θα επανέλθουν σταδιακά οι συλλογικές συμβάσεις. Όμως δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε και κάποια πράγματα. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά βλέπουμε και τη δραστηριοποίηση του ΣΕΠΕ τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Βλέπουμε, ας το πω σε εισαγωγικά, εφόδους οι οποίες γίνονται σε χώρους δουλειάς για ανασφάλιστους, για κατάργηση της εργατικής νομοθεσίας. Εδώ έφτασε να βάλει και πρόστιμο και σε μεγάλη τράπεζα. Λοιπόν, θέλω να πω, ενίσχυση δηλαδή των ελεγκτικών μηχανισμών. Και για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τον κατώτερο μισθό, όλα αυτά με την πορεία της οικονομίας, εκτιμώ την ανάπτυξη μάλλον της οικονομίας και μετά από το Σεπτέμβρη, που θα έχουμε κάποιους βαθμούς ελευθερίας περισσότερους. Δεν θα λυθούν όλα τα ζητήματα βγαίνοντας από τις συμφωνίες και τα μνημόνια, θα υπάρχουν θέματα. Μία υποπτία θα υπάρχει, φυσιολογική, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά που βγήκαν από προγράμματα. Τώρα έχουμε αλλά θα έχουμε κάποιους. Δεν ξέρετε, κυρία Καφαντάρη, τα τελευταία χρόνια. Αλλά μας θα έχουμε κάποιους βαθμούς ελευθερίας να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Κάποιοι βαθμοί ελευθερίας που θα μας επιτρέψουν να πάμε. Για παράδειγμα, βγαίνουμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Ναι. 18. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Ναι. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπορούμε να πούμε ότι θα το συζητήσουμε με τους εταίρους και από το 19
οι νέες μειώσεις συντάξεις δεν θα εφαρμοστούν, ή θα λέμε καλά τα πηγαίνουμε αυτό το εξάμηνο, έχουμε και μαξιλαράκι, επέστρεψαν και λίγο οι καταθέσεις, καλά τα οικονομία. Αυξήθηκαν, αυτό είναι ένα στοιχείο οικονομίας. Μειώθηκε και λίγο η ενεργία, δώσε μας τράτο ένα εξάμηνο και το ξανακοιτάμε το θέμα. Και... γιατί αν πηγαίνουμε εξάμηνο-εξάμηνο, καταλαβαίνετε αυτό το είναι. Το ζήτημα και... είναι ότι το πώς σχεδιάζεις πραγματικά, και αυτό νομίζω απασχολεί την κυβέρνηση στη μεταμνημονιακή εποχή όσον αφορά την οικονομία. Έτσι, καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη από τώρα για τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι συνθήκες το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη που αναφέρατε εσείς. Απλά με την πορεία της οικονομίας και έτσι όπως πηγαίνουμε και φαίνεται, θα υπάρχει δυνατότητα για κάποια πράγματα που χωρίς το μαχαίρι στο λαιμό. Εδώ εγώ θέλω να υπενθυμίσω το Μάρτι του 2015, όταν ψηφίστηκε για την ανθρωπιστική κρίση ο νόμος, που ανακούφισε σε ένα βαθμό συμπολίτες μας πολύ αδύναμους, μέχρι την τελευταία στιγμή η Τρόικα και στη Βουλή μέσα προσπαθούσε να παρέμβει να μην προχωρήσει. Δηλαδή θέλω να πω, τέτοια ζητήματα δεν θα έχουμε. Με βάση όμως αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει, γιατί τιμάει η κυβέρνηση και η Ελλάδα, θα έλεγα, την υπογραφή της στα συμφωνίες μέχρι σήμερα, θα προχωρήσουμε. Και ανάλογα με την οικονομία πώς αναπτύσσεται, και εκεί είναι το κλειδί, μπορεί να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση κάποιων θεμάτων που αναφέρατε πριν. Αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ και νομίζω κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει από τώρα. Πάμε λίγο στα θα είμαστε αυριανά. Πιο ελεύθεροι να κάποιοι κάνουμε πράγματα. Μιλούν πολύ δηλαδή. Ναι. Ότι περιμένουμε οπωσδήποτε αύριο ένα επικοινωνιακό υπερθέαμα από όλες τις πλευρές. Θα περιοριστούμε εκεί, γιατί αυτό θα το δούμε σίγουρα. Θα υπάρχουν εντάσεις, θα ανέβουν οι τόνοι. Θα περιοριστούμε εκεί, θα βγούμε λίγο σοφότεροι, θα καταλάβουμε τι γίνεται. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα διεθνές θέμα, το σκάνδαλο Νοβάρτης, και δεν μπορεί, είναι αστείο να λέει κανείς και βορεία και λοιπά, μη αναγνωρίζοντας. Έτσι, ναι. Όχι, δεν λέω για σας, αλλά λέγεται. Αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Θέλω να κάνω μία ευχή, όχι ευχή ή ευχή, καταλαβαίνετε, πολιτικοί είμαστε, έτσι, δεν προχωρούμε με ευχές, αλλά θα έλεγα, σύσταση δεν μ' αρέσει η λέξη. Να επικεντρωθούμε στην ουσία όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ένταση μπορεί να υπάρξει, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα, έτσι. Αλλά να ακουστούν επιχειρήματα, να ακουστούν θέσεις, να μην έχουμε συνθήματα και πυροτεχνήματα. Η βούληση αυτής της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει αυτή η ιστορία μέχρι τέλους. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε και στο λαό, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε αυτό το ζήτημα που χειρίζεται αύριο το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βοάει η ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι που άντε ένα πυροτέχνημα και θέλει λύση και κάθαρση. Το να λέει ο ένας τον άλλον, είσαι ακροδεξιός, ακροδεξιά ρητορική, και να λέει ο άλλος το παράλληλο, είσαι συμμορία, είναι ουσία ή πυροτέχνημα. Λοιπόν, είναι ακούστε. Ουσία. Λοιπόν, γιατί τελικά εμείς δεν θα μάθουμε τίποτε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί ο ένας κατηγορεί τον άλλον και θα μείνουμε στη μέση να ακούμε. Ας αποφύγουμε. Εγώ λέω να αποφευχθεί αύριο αυτού του είδους η αντιπαράθεση. Βέβαια, το να έχεις έναν τέος πρωθυπουργό να κατηγορεί και τον νυν πρωθυπουργό και να τον παραπέμπει, νομίζω δεν το έχουμε ξαναδεί. Νομίζω έγινε και άλλη μήνυση σήμερα. Και να παρεμβαίνουμε ευθέως στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, η Βουλή να παίξει το ρόλο της σαν νομοθετική εξουσία και από εκεί και πέρα να αφαιθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, να διερευνήσει κλπ. Αλλά παρεμβάσεις σίγουρα... του στυλ τρομοκράτησης ή κουκουλοφόροι που ακούσαμε για κάτι το οποίο ισχύει διεθνώς, ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, που το ψήφισε και αυτοί που κατηγορούν, δεν τιμά το Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι άσχημη εικόνα. Επειδή θα έχετε σίγουρα ασχοληθεί, αυτό το έχετε ρωτήσει και το τσακαλό τον Ντράγκη, είπατε δεν ρωτήσατε, σας πιστέψαμε. Αυτό θα το έχετε ρωτήσει. Πόσο χρόνο ή πόσα χρόνια απαιτούνται για να οδηγηθούμε κάπου σε αυτή την ιστορία που είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη. Πότε θα ξέρουμε τι έχει γίνει και ποιοι εμπλέκονται? Κοιτάξτε, καταρχάς αύριο η Ελληνική Βουλή θα ψηφίσει τη σύσταση της προκαταρκτικής αυτής επιτροπής. Σας το έλεγα, υπέβαλε μήνυση τώρα... και ο Βενιζέλος. Α, μάλιστα. Υπέβαλε μήνυση λοιπόν, και ο Βενιζέλος. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι για τη διαδικασία, επειδή εγώ είμαι πρόεδρος παραγωγής και εμπορίου της επιτροπής, έχουμε τώρα, με πήραν τηλέφωνο, διάσκεψη προέδρων. Αλλά παραμένω σε αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει από την προηγούμενη φορά για το πώς θα γίνει η διαδικασία. Δεν ξέρω σήμερα τι θα λεχτεί, το μεσημέρι, στις 2.
Πιστεύω ότι η Προκαταρκτική Επιτροπή θα εξετάσει τα ζητήματα. Να σημειώσουμε όμως ότι η δικογραφία ερευνάται, δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να βγαίνουν και καινούργια στοιχεία στη μέση, στην πορεία κλπ. Να τονίσω όμως και κάτι ακόμα, γιατί κάποιοι λένε σκευωρίες αυτά για την Οβάρτης κλπ. Υπάρχει ήδη μία εξεταστική επιτροπή για την υγεία, και η οποία είναι ένα χρόνο τώρα. Και μέσα σε αυτή την εξεταστική στα θέματα, το τρίτο αφορούσε το φάρμακο και την Οβάρτης. Δηλαδή είναι μια παλιά ιστορία η οποία διερευνάται. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο που ήρθε, απλά είχαμε τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία και από την Αμερική κλπ. Το ζητούμενο και το ευκταίο είναι αυτό. Εγώ, επειδή θέλω πάντα να βλέπω το θετικό, πιστεύω ότι αυτή η εξεταστική, η προκαταρκτική, όπως την πούμε, ναι, προανακριτική, θα καταλήξει. Πόσο γιατί το ζητάει ο κόσμος και γιατί πρόκειται για διεθνές θέμα, δεν είναι πόσο δικό μας. Σε πόσο χρόνο από σήμερα θα ξέρουμε τι έχει γίνει? Όταν έχεις μία δικογραφία η οποία συνεχίζει να ερευνάται από το δικαστικό σώμα, δεν μπορείς να προδικάσεις τι άλλο μπορεί να βγει. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, εντάξει, καλό δεν είναι κάτι δεδομένο, αυτό είναι, εξετάστε το. Καλό είναι να βγαίνουν συνέχεια και στοιχεία. Και εσείς σαν δημοσιογράφοι γνωρίζετε. Και σε 5 χρόνια. Το γνωρίζετε ότι βγαίνουν συνέχεια. Μπορεί να σύρετε μια τέτοια τώρα εσείς λέτε για 5 χρόνια, δεν νομίζω τώρα. Πιστεύω ότι πολύ πιο γρήγορα θα ολοκληρωθεί. Για το 1 εκατομμύριο μάρκα, για τα 150 εκατομμύρια ευρώ στο ΠΑΣΟΚ, μάθαμε 10 χρόνια μετά. Ναι. Γιατί δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου κάποιοι. Εδώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου είπατε, την ερώτηση. Θέλω μία ποιοτική διαφορά να αναφέρω αυτή τη κυβέρνηση. Ότι δεν έμεινε στα συρτάρια καμία ιστορία στη δικαιοσύνη. Έτσι, ότι όλα ήρθαν γρήγορα, με γρήγορες διαδικασίες. Ένα. Ενώ τώρα αναφέρεστε για το σκάνδαλο Siemens, που άλλη ήταν κυβέρνηση τότε, και ξέρουμε τι προσπάθειες γίναν να μην προχωρήσει και τέλος πάντων αρχίζει να διαλευκάνονται τώρα διάφορα ζητήματα. Αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά, το χρονικό, θετική. Το χρονικό διάστημα που σας λέω, ένας Καράτος, δεν είναι... Ναι. Εδώ υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση σύμφωνα να ξεκαθαριστεί το θέμα. Των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, ένα καλό χρονικό διάστημα. Ναι. Ας ελπίσουμε να είναι πιο γρήγορα η ολοκλήρωση, και πιστεύω ότι παίζει ρόλο το ότι είναι ένα διεθνές θέμα και αυτό θα επιταχύνει, πιστεύω, τις διαδικασίες. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει και μια διαφωνία επί της διαδικασίας για αύριο, για τον αριθμό, ναι, για τις κάλπες. Λέει, με τις 10 κάλπες, το μόνο που θέλει, ας πούμε, η κυβέρνηση είναι να σπηλωθούν περαιτέρω οι πολιτικοί της αντίπαλοι. Καταρχάς, και έτσι με σημαδεμένα, ας πούμε, πρόσωπα να πάμε μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, καταρχάς συζητήθηκε πολύ και στην προηγούμενη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα. Και ο κύριος Βούτσης, ο Πρόεδρος, καταλήξαμε σε αυτή τη διαδικασία, έχοντας ρωτήσει και τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές νομικούς της Βουλής, γιατί τηρούμε, με συγχωρείτε, τον κανονισμό έτσι όπως πρέπει να τον τηρούμε. Καταρχάς δεν θα υπάρχουν ονόματα. Έτσι, θα υπάρχει 1, 2, 3 μέχρι το 10. Κατά δεύτερον, υπάρχουν 5 πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι και βουλευτές. Λοιπόν, εγώ απλοϊκά λέω, αν ίσχυε η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για ένα ψηφοδέλτιο, δεν νομίζω ότι μπορείς να εξασφαλίσεις ότι κάποιος που αναφέρεται, προσέξτε, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, έτσι δεν στοχοποιούμε, αναφέρεται ότι εμπλέκεται, δεν θα ψηφίσει κάτι για τον εαυτό του. Δηλαδή με τις 10 κάλπες αυτό εξασφαλίζεται. Αλλά σας είπα πάλι ότι έχουμε στις δύο διάσκεψη Προέδρου. Εσείς τι κάνετε με τη μία κάλπη, για να το πάμε αντίστροφα, με τη μία κάλπη, ας πούμε... Και... Αν εξασφαλιζόταν ότι ο X, ο οποίος αναφέρεται, δεν θα ψήφιζε καθόλου, θα μπορούσε να γίνει και με καταλαβαίνετε τι θέλω. Δεν πρέπει να ψηφίσει. Δεν πρέπει να ψηφίσει για τον εαυτό του. Εμπλέκομαι εγώ δηλαδή. Ακριβώς. Δεν πρέπει να πάω να ψηφίσω. Για τον εαυτό μου, ακριβώς. Έγινε, καταλάβατε. Μάλιστα. Το. Αλλά ακολουθείτε πιστά ο κανονισμός της Βουλής. Αυτό είναι το ζήτημα και βέβαια και το Σύνταγμα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε δεν θα λάμψει η αλήθεια. Ή, κύριε Καφετέρη, έτσι, γιατί το θέλει αυτό. Ο κόσμος. Έτσι. Και όλοι το ελπίζουμε αυτό, γιατί σε αυτήν την υπόθεση κακά τα ψέματα έχουν εμπλακεί. Δύο πρόεδρος υπουργείου, ένας ενεργεία επίτροπος, ένας αντιπρόεδρος κόμματος. Δεν δηλαδή, είναι μικρό πράγμα. Υπόθεση και πρέπει να οδηγηθούμε κάπου. Και να πω και κάτι άλλο. Το αν μπήκαμε και σε αυτές τις μνημονιακές πολιτικές με τη διόγκωση του χρέους και όλα αυτά,
από το 10 και μετά, από πιο πριν ξεκίνησε, ο τομέας της υγείας και το φάρμακο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο γι' αυτό. Άρα είναι απέτηση, να το πω έτσι, να διαλευκανθεί και βέβαια... Σήμερα όλα βαίνουν καλώς. Δεν λέω να πηγαίνουν καλύτερα. Όλα βαίνουν καλώς. Με το φάρμακο αυτό. Δεν σήμερα μιλάμε... Κοιτάξτε, γίνονται φοβερές προσπάθειες από το Υπουργείο Υγείας. Ξέρω ότι και ανακοίνωσε ο κύριος Ξανθός έναν άλλο τρόπο για την τιμολόγηση που πηγαίνει στον ΕΦΕΤ. Μέχρι πριν χρειαζόταν και υπουργική υπογραφή. Υπήρχε μια άλλη διαδικασία και προσπαθούμε αυτό τον τομέα να τον κάνουμε πιο αντικειμενικό και πιο διαφανή. Γιατί αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Παίρνει μέτρα δηλαδή το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καμπανάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και όταν ο ένας εκεί στη Βουλή, τώρα που πιάσε μια βουλευτήνα, ακούει φωνές και ουριακτά, αύριο να τραβάει λίγο από το μανίκι το διπλανό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε την ουσία. Εγώ να μην φοβάμαι για μία ακόμη φορά θα ακούσουμε κραυγές και δεν θα ακούσουμε επιχειρήματα. Το φοβάμαι δηλαδή, το βλέπω να έρχεται. Το βλέπω να έρχεται και πάλι θα χάσουμε την ουσία. Τον βλέπω να έρχεται. Νίκος Γρυλάκης.